Συνταγή και πρόστιμο επιφυλάσσει η νέα χρονιά σε όσους γιατρούς ξεπερνούν το όριο συνταγογράφησης, το οποίο έχει οριστεί ανάλογα με την ειδικότητά τους και με βάση τον πληθυσμό στην περιοχή όπου εργάζονται. Η καμπάνα, μάλιστα, για όσους υπερβαίνουν το πλαφόν, θα είναι βαριά και θα κυμαίνεται από 500 μέχρι και 5.000 ευρώ. Η νομοθεσία, η καινούργια που τιμωρεί το γιατρό, νομίζω δεν συμβάλλει στον εξορχολογισμό. Θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα, να αλλάξει η νοοτροπία στην Ελλάδα και να δώσουν κίνητρα στους γιατρούς για μια καλύτερη συνταγογράφηση πάνω στις κατευθυντήριες οδηγίες και στα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα η θεσμοθέτηση των προστήμων. Εάν ο φαρμακοποιός μου, τον οποίο έχω χρόνια, αναλαμβάνει την ευθύνη ότι το φάρμακο αυτό το οποίο μου συστήνει είναι το ίδιο με το άλλο που εγώ έπαιρνα, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Κακώς, έχουμε πληρώσει πολλές φορές, λοιπόν, να μας δίνουν τα φάρμακα κανονικά. Εσείς, και αν σας προτείνουν πιο φθηνό φάρμακο. Όχι, δεν θα το πάρω, θα πάρω αυτό που παίρνω. Είπαμε στον Υπουργό, δεν θέλει να το κάνει, θέλουν να το καταλάβουν και θέλουν μέτρα ασφαλιστικά, με ποινικά μέτρα, να, ουσιαστικά να προχωρήσουν. Δεν γίνεται έτσι. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο οποίος τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης των ορίων συνταγογράφησης, ο γιατρός θα καλείται από τον ΕΟΠΗ να αιτιολογήσει άμεσα, σε 10 ημέρες, τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στη χορήγηση των συνταγών. Αν όμως ο οργανισμός κρίνει πως η αιτιολόγηση εκ μέρους του γιατρού δεν είναι επαρκής, τότε θα έχει τη δυνατότητα είτε να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, είτε να προχωρήσει σε προσωρινό αποκλεισμό του γιατρού από τη συνταγογράφηση από 2 μέχρι 12 μήνες, ή και να καταγγείλει οριστικά τη σύμβαση. Χειρότερα φάρμακα μπορεί να θέλουν, κυρία Μακάκη, η πολιτική μας. Εμείς δίνουμε τα καλύτερα φάρμακα στον ασθενή. Θα πρέπει να αλλάξουμε τη μορφή ελέγχου. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να δοθεί είναι κίνητρα στους γιατρούς να μπορέσουν να κινηθούν πάνω στα διεθνή πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά όπως είπα πριν, και στις κατευθύνσεις οδηγίες. Αυτή είναι η λύση και όχι η τιμωρία. Να χαμηλώσουν τις τιμές, να μπορεί ο κόσμος να τα πάρει. Εγώ αναγκάζομαι και δεν τα παίρνω τα φάρμακα τώρα. Τρία φάρμακα παίρνω, δεν τα παίρνω. Γιατί ακριβά. Πιο φθηνά. Όχι. Ψωμί πήρα τώρα και έδωσα 3 ευρώ. Όχι μάλλον για φάρμακα. Πού είναι τα φάρμακα, θα πάω. Κοιτάζομαι πώς να τη βγάλουμε τώρα. Και οι φαρμακοποιοί που δεν ενημερώνουν τους ασφαλισμένους και δεν χορηγούν το φθηνότερο σκεύασμα θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ίδια υψηλά πρόστιμα και το κίνδυνο να αποκλειστούν από την εκτέλεση συνταγών του οργανισμού από 1 μέχρι και 6 μήνες. Αυτό που θα γίνει είναι να δυσκολέψουν τη ζωή των ασφαλισμένων περισσότερο, των γιατρών και των φαρμακοποιών. Πρέπει λοιπόν να ξαναβγεί μπροστά η πολιτεία, να βγουν μπροστά οι υγειονομικοί και να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι το γενώσιμο δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορεί όμως να αποφασίσει η πολιτεία με διανόμων και να λέει ότι αν δεν βάλεις τόσα, αν δεν δώσεις τόσα γενώσιμα, θα σου βάλω πρόστιμο τόσο. Διότι πρώτα ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος φοβάται να το πάρει. Όχι, απαράδεκτο να αλλάξει φάρμακα. Δεν το συζητάμε. Ο κόσμος πρέπει να παίρνει αυτά τα φάρμακα που παίρνει μια ζωή. Όχι αυτά που βγάζουν τα φτηνά. Εάν τα φάρμακα αυτά είναι εγγυημένα και είναι σωστά, να τα πάρει, αλλά να είναι τα σωστά φάρμακα, να μην είναι τίποτα πατέντες και κινδυνεύουν οι ανθρώποι. Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, θα πρέπει να υπογράψει σε ειδικό χώρο στη συνταγή πως έχει ενημερωθεί και με δική του απόφαση επιλέγει φάρμακο με υψηλότερη τιμή.